τέλος, από την οργάνωση, από την προσέλευση, ήταν όλα όπως τα περιμέναμε. Ήταν όλα άψογα. Και ακόμα μία φορά τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά. Γιατί είναι λίγα παιδιά και κάνουν δουλειές για πολλούς. Για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ η στήριξη από έναν από τους κορυφαίους επιχειρηματίες Ελλάδος? Όπως έχω πει, και κυριολεκτικά μας κρατάει ζωντανούς αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι η συνεργασία μας στο μέλλον μπορεί να πάει και σε υψηλότερο επίπεδο και ο ΠΑΟΚ μια μέρα όντως αγωνιστικά να έχει ένα όραμα περισσότερο από που έχει αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα ξεκινά αύριο. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Κυριακή στο ΣΕΦ κοντά στον Ολυμπιακό. Και ένα σχόλιο με αφορμή την έναρξη του πρωταθλήματος και το ποιος είναι και ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας. Αυτό περισσότερα τα μπορούν να απαντήσουν οι αρμόδιοι. Αυτά που ασχολούμαστε εμείς η καθημερινή βάση δυστυχώς δεν είναι μπασκετικά και είναι όλα άλλα τα θέματα που κυνηγάνε την εταιρεία και κυνηγάνε την ομάδα που πρέπει να τα λύσουμε. Μην κάνεις τέπλα, είναι καλύτερη ομάδα από την περσινή. Αυτό θα δείξουν τα αποτελέσματα στο αθλητισμό, πριν είναι σε βάση αποτελέσματος. Κύριε Πρόεδρε, τα νέα δεδομένα σχετικά με την σύμβαση για τα τηλεοπτικά, τι αλλαγές προκαλούν στο σχεδιασμό το διοικητικό? Κοιτάξτε, μία βεβαιότητα πόσα χρήματα θα πάρει μία ομάδα από το τηλεοπτικό είναι κάτι που εμποδίζει όλες τις ομάδες να κάνουν προγραμματισμό. Είναι απλά τα πράγματα. Την έννοια κεντρικής διαχείρισης εμείς την έχουμε κάνει όπως θέλουμε, την εφαρμόζουμε όπως θέλουμε, αλλά κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν είναι τίποτα παράνομο αυτό που κάνουν ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και τον δηλώνουν και πιθανόν άμα μπορούσε οι άλλες ομάδες να το κάνουν. Όμως κεντρική διαχείριση είναι συμφωνία κυρίων που σημαίνει όλοι μαζί διαπραγματευόμαστε και μαζί με ένα κανονισμό τα μοιράζουμε. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άποψή μου είναι ότι απαξιώνει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός και με αυτόν τον τρόπο φεύγει και ο κόσμος από το